Σας καλωσορίζω σε ακόμη έναν επεισόδιο TikToks, της μοναδικής εκπομπής του YouTube που έχει αέρα TikTok. Το σημερινό μας επεισόδιο είναι λίγο πιο ιδιαίτερο από τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί να έχουμε μία καλεσμένη, όμως στην πραγματικότητα έχουμε δύο μαζί μας. Είναι μαζί μας η Pan.Dragomir, αλλιώς Παναγιώτα Χαραλάμπους, αλλά ξέρω ότι προτιμάς το Pan, ναι. Οπότε θα μείνουμε στο Pan. Χαίρομαι, ευχαριστώ. Τέλεια. Πες μας όμως λίγο πώς προέκυψε, εντάξει το Pan μπορούμε να καταλάβουμε, είναι από το Παναγιώτα. Τον Dragomir πώς συνδέθηκε με το Pan? Dragomir είναι το επίθετο της μάμας μου. Okay. Η μάμα μου είναι από τη Ρουμανία, οπότε γι' αυτό είναι ξένο το επίθετο. Και είχα το χρησιμοποιήσει στην αρχή μόλις έκανα Facebook, διότι τα social media ήταν, ήταν καινούριο πράγμα για μένα το 2007-2008 που έκανα το Facebook, οπότε δεν ήθελα να βάλω τα αληθινά μου τα στοιχεία, ας πούμε. Και επειδή εφάρμοσα το και στα υπόλοιπα μου τα social media, τελικά έμεινε μου. Okay. Άρα απλά έμεινε τον Dragomir και ήταν έτσι ένας τρόπος με... Οπότε έτσι σε μάθε ο κόσμος αρχικά και είπες να το κρατήσεις. Ναι, επειδή άρεσε μου ότι είναι πιο ιδιαίτερο, να σου πω. Ναι, σίγουρα, ξεχωρίζει. Ναι. Ωραία, λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο πίσω. Στην πρώτη την καραντίνα που ήταν η αφορμή να ξεκινήσεις το TikTok. Ναι. Είχες καθόλου σχέση πιο πριν με το TikTok που ήταν musicality, αν το λέω σωστά? Musicality νομίζω, ένιχα τότε εγώ. Βασικά και στην πρώτη την καραντίνα εγώ ξεκίνησα, επειδή είμαι παραδοσιακή millennial, είχα ξεκινήσει μόνο με Instagram, δεν ήξερα τι ήταν το TikTok. Άρα και το Instagram στην πρώτη καραντίνα. Το Instagram είχα το γενικά. Έγινες απλά, πιο ενεργή όμως. Ναι, έγινα πιο ενεργή και επειδή δεν ήξερα τι είναι το TikTok, είχα βασικά λογαριασμό, αλλά δεν τον χρησιμοποιούσα ποτέ. Και όταν ξεκίνησα να βάλω τα βίντεο μέσα στο Instagram, ελαλούσε μου ο κόσμος γιατί δεν τα βάλει στο TikTok. Οπότε εντός εισαγωγικών αναγκάστηκα να μάθω την καινούργια την πλατφόρμα και πήγαινε πολλά, πολλά καλά. Σπουδαία. Πολλά και έχω παράπονο. Με τραγούδια viral που τους άλλαζες τους στίχους και έβαζες κυπριακούς. Ναι. Γιατί αποφάσισες να ξεκινήσεις με τούτον το είδος? Ήταν κάτι που το είχες πάντα με τη μουσική, με τους στίχους? Κοίταξε, βασικά στην αρχή εγώ το πρώτο το βίντεο που έκανα ήταν για να, επειδή ήμουν μέσα στην καραντίνα και έρχεψαν και πιάνε με λίγο η βελάρα, ναι. Όπως πάρα πολλοί κόσμος, άλλοι έκαναν ψωμιά, εγώ έκανα βίντεο, τέλος πάντων. Ήταν για να γελάσουμε βασικά με τις φίλες μου και με κάποιες συναδέλφους μου κτλ. Και βάλα και ένα φίλτρο κιόλας, ναι. Τότε του Snapchat. Κάναμε καιρό να δούμε το πρόσωπο. Είχαμε, ναι, συνηθίσει με τσίνον το συγκεκριμένο το φίλτρο. Ναι, έβαλα το τσίνον, οπότε ο σκοπός δεν ήταν βασικά να δημοσιευτεί δημόσια, ναι, ας πούμε. Ναι. Και έβαλα το στο Instagram και στο Facebook και που έγινε έτσι έναν viral πράγμα. Okay. Και έτσι συνέχισα, που πάντα έγραφα εγώ τραγούδια κωμικά για φίλους μου, οικογένεια κτλ. Αλλά ήταν κάτι που ήρθε έτσι, αλλά δεν ήταν κάτι που είπες αν καραντίνα να βρω κάτι να κάνω καινούριο. Όχι, απλά επελαρίζαμε μεταξύ οι φίλες κτλ. Και επεκτάθηκε στο TikTok. Και επειδή ήταν τόσο αστείο το συγκεκριμένο, το πρώτο που είχα κάνει, οπότε ελαλούσα μου, κόρη μου, βάρτο στο Instagram, βάρτο στο Facebook, ξέρω. Λάζω, εντάξει, και να το βάλω, επειδή μου με το φίλτρο, και εγώ ποιος είναι μου να γίνει. What's the worst that can happen, ας πούμε. Και τελικά έγινε μπαμ. Αντιδράσεις σου εσέναν όταν συνειδητοποιείς ότι okay, κάτι συμβαίνει, κάτι κάνουμε καλά μάλλον. Ναι. Κοίταξε, εγώ χάρηκα πάρα πολλά που άρεσε του κόσμου και στην πορεία, ναι, ρωτούσαμε, επειδή έφκαλα 2-3, ο κόσμος έρκεψε έτσι να τα περιμένει λίγο, δηλαδή ζητούσαν μου τα κιόλας. Okay. Οπότε ήταν και λίγο η όθηση να συνεχίσω να κάνω, να περνώ εγώ κάπως το χρόνο μου μέσα, ναι, στο σπίτι. Σίγουρα. Και ευκήκε τούτον όλο το πράγμα. Ξέρω ότι κάποια από τα βιντεάκια σου που άλλαξες τους στίχους εκκοινοποίησαν τα καλλιτέχνες Έλληνες. Ναι. Όπως δεν θέλω να σου πω εγώ, γιατί μπορεί να πω κάτι λάθος, μπορεί να μου διαφύγουν, θέλω να μας τους πεις εσύ ποιοι, ναι, ήταν αυτοί και αν το περίμενες ότι ήταν να φτάσουν κοντά τους τα βίντεο σου. Κοίταξε, δεν το περίμενα διότι ο στίχος ήταν κυπριακός, οπότε λαλώ και εγώ τώρα καλαμαράει, σε καταλάβανε. Ήμουν έτσι λίγο, ξέρετε, επειδή χρησιμοποιώ την κυπριακή διάλεκτο πολλά εντόνα, και αρέσκει μου. Εντάξει, είμαστε Κυπρέοι στο κάτω-κάτω, ενώ όλοι έτσι μιλούμε. Οπότε δεν το περίμενα. Είχε ξεκινήσει ο Γιώργος ο Μαζονάκης που το είχε κάνει ριπόστ. Εντάξει, εγώ και την ημέρα ενώ εκοπήκαν τα πόθια μου, ζω Παναγιά μου, είδε με ο Μαζονάκης τώρα, και ήμουν και με τα φίλτρα.
Αχώθηκα λίγο, αλλά επειδή έβαλε καρδούλες και τα λοιπά στο story του άνθρωπος, θα έτσι εντάξει, άρεσε του, ας πούμε. Στην πορεία έτυχε ο FY και έκαμε το repost, που ούτε έτσι να το περίμενα, διότι εντάξει, ο FY επειδή είναι πιο νεαρός, και ένα άλλο το στυλ του, δεν περίμενα να... Όμως ήταν πιο λογικό να το κάνει FY που είναι πιο νεαρός που το Μαζονάκι. Ναι, αλλά επειδή, δεν ξέρω, κάνουν τραγούδια που πιάνναν όλοι και κάνουν τα ρησέρ, δεν περίμενα να μου το και εμένα συμβασία, να σπούμε. Ναι, και πάλι επειδή ήταν κυπριακή διάλεκτος, οπότε I was questioning αν καταλαβαίναν τι ελαλούσα. Μετά από τον FY είχε τύχει ο Νίβο πιο μετά, και ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου έτυχε που ήταν ταξιδικός μας Κυπρέος, ας πούμε. Σίγουρα κατάλαβε. Οπότε, σίγουρα κατάλαβε, ναι. Και εντάξει, τούτη νομίζω ήταν. Τρία-τέσσερα άτομα, αλλά ήταν πολλά flattering. Δεν μου το flattering, πέ μου το εσείς, δεν μου είναι το flattering στα ελληνικά. Βάλτες μου δύσκολα. Λοιπόν, μου. Ήβρες τώρα το κολακευτικό. Η βοήθεια του κοινού είναι ό,τι πρέπει, τέλεια. Μπράβο, ήταν πολλά κολακευτικό, ενώ τιμητικό. Σίγουρα, επειδή είναι καλλιτέχνες που αγαπάς, φαντάζομαι, για να κάνεις και τα βιντεάκια σου με τα τραγούδια τους. Εκτός το ότι αρέσκουν μου τα τραγούδια τους, εντάξει, κάνεις παροδία εντός εισαγωγικών έναν τραγούδι που ενός καλλιτέχνη, οπότε εγώ ήμουν και λίγο κάπως, δεν ήθελα να το θεωρήσουν προσβλητικό ή κάτι. Αλλά ευτυχώς το χιούμορ επέρασε. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό σε φέραμε εδώ, βλέπεις και το ηχείο. Ναι, είπες μου, ναι. Μουσική. όμως έχεις το και με την κυπριακή διάλεκτο, είπες μας. Ναι. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι μας που είναι το Ατεολά. Okay. Να σου πω ότι έχουμε 18+ και κανονικό version που έχει τόσο μιλωμένες λεξούλες. Okay. Πιο πικάντικο δηλαδή το 18+. Ναι. Αμάνα μου. Να μου τα κόψετε, να βάλετε μπίπι, να μου να κάνετε. Ναι. Να το χάσουμε, μέσα στα χωνή του. Θέλω να μου πεις εσύ ποιον προτιμάς. Να πω το 18+. Το 18, α, τέλεια. Λοιπόν. Δεν το ξαναπαίξα εν τω μεταξύ, οπότε να θέλω να μου πεις. Είναι κυπριακό ταμπού. Ωραία. Πρέπει να σου μία λέξη. Έχω κάποιες λεξούλες που μπορώ να σου τις πω. Okay. Και όσες βρεις. Έχεις το, είπαμε, με την κυπριακή διάλεκτο, οπότε περιμένω ότι να τα πάεις τέλεια. Εμένα με αγχώνεις. Όχι, όχι. Παίζεις μόνη σου, θα παίξω εγώ μετά. Okay. Οπότε, ό,τι και να γίνεις, και είναι κερδισμένη. Okay. Τέλεια. Γυρίζω το ή γυρίζεις το. Γυρίζεις το εσύ, οπότε είσαι έτοιμη. Okay. Πάμε. Λοιπόν, όταν κάποιος μας λέει πράγματα που είναι τόσο λογικά, αλλά λέμε του ρε, μα έχεις και λέει... Κουλούμπρα. Μπράβο. Α. Όταν έχουμε κάτι μέσα στο στόμα μας και κάνουμε μια κίνηση να το βγάλουμε έξω, τι βγάλουμε, τι? Τη γλώσσα μας. Όχι, όχι, που τη γλώσσα μας φεύγει, τι έχουμε μέσα στο στόμα μας, εκτός... Σάλια. Μπράβο, το σάλιο να το βγάλουμε έξω, λαλούμε... Φτύνουμε. Ναι, τι φτύνουμε, πώς τα λαλούμε κυπριακά. Ρέχα. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Οκ. Είναι έτσι έναν κυπριακό... Να πω την αγγλική τη λέξη. Είναι animal. Okay. Και είναι θηλυκό κυπριακό. Μπορεί να το πούμε. Κατσέλα. Όχι, λίγο πιο σύντομα, λίγο διαφορετικό. Έχει έτσι και λίγα κιλά παραπάνω. Ας πούμε, μετά σε κατέβασες μια τσιγιά, όπως είσαι. Σκεμπέ. Βόρτισα. Όχι, το βόρτισα είναι ζω. Έλειψε ο χρόνος μας. Δεν που ήταν. Ήταν η μούλα. Α, εντάξει, θα μου έρχεται η μούλα. Οκ, εντάξει, νομίζω για τον χρόνο που είχαμε ήταν καλές οι δύο ευθέστες έτσι και σύντομα. Ευχαριστώ. Εφάνηκε ότι το έχεις με την κυρία. Κερδίζω κάτι. Την αγάπη μας. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ. Ναι, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Θέλω να πάμε σε ένα πιο χαλαρό mood των ερωτήσεων μας τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα για τις φίλες που κερδίσες μέσα από το TikTok. Πώς ήρθαν τούτες οι σχέσεις, πώς εγνωριστήκατε? Φαντάζομαι μιλάς για το Θεόν, τη Μαριάννα και τη Στέφανη. Ναι. Που είναι, βασικά είναι οι τρεις που ήρθαμε... Που σας βλέπουμε και στα βιντεάκια ναι, μαζί. Που ήρθαμε πιο κοντά. Κοίταξε, βλέποντας τα βίντεο της Μαριάννας, του Θεού και της Στέφανης, αντιλήφθηκα ότι έχουμε μια κοινή μπελάρα, ας πούμε, έχουμε ένα κοινό χιούμορ. Οπότε
ήβρα το θάρρος, ας πούμε, διότι νιώθεις ότι ξέρεις τον άλλον που τα βίντεο σου χωρίς να τον ξέρεις. Και ήβρα το θάρρος και έστειλα της Μαριάννας και είπατε να θέλα πολλά να σε γνωρίσω και που κοντά και τα λοιπά. Οπότε στην πορεία μετά από τις καραντίνες και τούτα ούλα πήγαμε για καφέ και όντως η Πελάρα μας ήταν κοινή και εξακολουθεί να είναι κοινή. Τερκάσαμε πάρα πολλά και με το Θεό το ίδιο, έτυχε να είμαι Αθήνα, επειδή ο Θεός σπουδάζει Αθήνα. Και ήβρα πάλι το θάρρος, ήμουν κάπως εντάξει, θέλεις να πάμε για έναν καφέ, να είμαι και λέω πως και αν τραβεί εγώ και οπότε έτσι έτυχε και έγινε και έτσι μια πρώτη γνωριμία, ας πούμε, και μετά έγινε έτσι έναν τρίο, ένα κουαρτέτο, να θέλεις, ναι. Okay. Θέλω να πάμε και στην ερώτηση που βάλες στα social media για να την μαντέψει ο κόσμος. Σου δίνουμε τρία τραγούδια, μια και έχεις το με τους στίχους να αλλάσεις και τα λοιπά. Okay. Αν ένα από αυτά τα τρία τραγούδια που θα σου πω θα ήταν δική σου η στοιχεία, έτσι όπως είναι, χωρίς να τους αλλάξεις, ποιο θα ήταν αυτό. Okay. Και έχουμε το αεράκι της Ελένης Φουρέιρας, το δυνατά τα του Στέφανου Πιτσίνιακα και το ματάμ που το τραγουδούν οι Kings με τον Τράνο. Mm-hmm. Ποιο θα ήθελες να υπογράψεις, να υπογράφεις τους στίχους έτσι όπως είναι. Α, να υπογράψω, α. Ναι. Να λέμε okay. Αυτό το τραγούδι το τραγουδά ο Τάδε και είναι σε στίχους της Παν. Okay. Κοίταξε, το δυνατά τα έντσι έχει ιδιαίτερο στίχο η αλήθεια. Ναι. Αν και πολλά μην ίσκυζω, ας πούμε, κολλητικών. Δεν θέλεις κάτι πιο περίπλοκο στου στίχους. Νομίζω ναι, νομίζω να κάνω παραπάνω πράγματα. Το μαντάμι αλήθεια, να πω την αμαρτία μου, επειδή ακούω το συνεχεία και παντού, τα χάω ότι κάνεις scroll μες στο TikTok, ακούεις, ναι. Και εγώ είχα το χρησιμοποιήσει τον ήχο. Okay. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν μπορώ να το ξανακούσω, διότι ακούω το παντού συνεχεία. Νομίζω είναι λαλούν αεράκι της Φουρέιρας, διότι είδα την πρόσφατα από πια μπουζούκια και άρεσε μου πάρα πολύ που το είδα live. Οπότε να πω με την... Να μείνουμε με το αεράκι της Φουρέιρας. Ναι, ναι, ναι. Πάνω μου θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας και τις δύο. Ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ. Εμείς δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να σας θυμίσω όμως να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε αυτό που είδατε, subscribe στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε το notification bell για να σας έρχεται ειδοποίηση, έτσι να βλέπετε πρώτοι τα καινούργια μας επεισόδια και φυσικά να μας ακολουθήσετε στα social media που ανεβαίνουν όλοι οι καινούργιοι μας διαγωνισμοί. Γεια σας! Bye!